Στη Δράμα βρέθηκε σήμερα η βουλευτής Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνα Ξηροτήρη εν ώψη των ευρωεκλογών και τη στήριξη της υποψηφιότητας του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, μοναδικού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υποψηφίου του κόμματος. Παράλληλα, η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς επέκρινε την κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη πολιτική της αυστηρής λιτότητας, δηλώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη. Να σας θυμίσω ότι η οργάνωση Δράμας Δημοκρατικής Αριστεράς ομόφωνα πρότεινε ως υποψήφιο ευρωβουλευτή για την περιφέρειά μας, από την περιφέρειά μας, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Το Περιφερειακό Γραφείο της Δημοκρατικής Αριστεράς επίσης ομόφωνα την πρόταση αυτή την έκανε αποδεκτή και η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή και από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς και την Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία. Άρα λοιπόν μοναδικός υποψήφιος από την περιφέρειά μας είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο γνωστό σε όλους. Η δράση, η διαδρομή του πολιτική, συνδικαλιστική και κοινωνική είναι γνωστή σε όλους. Βλέπουμε ότι η υποψηφιότητά του αυτή αγκαλιάζεται από όλους τους δραμηνούς και πράγματι αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και να νιώσουμε όλη η Δράμα και όλη η περιφέρεια είναι ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι αγώνας, αυτή η μάχη δεν είναι μάχη μόνο του Θεόφιλου του Ξανθόπουλου, δεν είναι μάχη μόνο της Δημοκρατικής Αριστεράς Προοδευτική Συνεργασία, δεν είναι μόνο της οργάνωσης Δράμας, είναι μάχη όλης της Δράμας. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τον τόπο μας, να αναδείξουμε τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό τον αγώνα όλη η δραμηνή κοινωνία και τις περιφέρειες βεβαίως να συμπαραταχθεί μαζί μας σε αυτό τον αγώνα. Θεωρώ ότι ο αγώνας που θα δοθεί για τις ευρωεκλογές την Κυριακή, μαζί βέβαια με το δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας. Καταρχήν, όπως είναι φυσικό, λόγω της δύσκολης κατάστασης που περνάει η χώρα, συνδέεται με τις ασκούμενες πολιτικές και τη διακυβέρνηση και τα αποτελέσματα αυτής της διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Λόγω της δύσκολης κατάστασης που περνάει η Ευρώπη και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει, που τελικά αλλοιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οράματα της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης και δημιουργούν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και περιφερειακές ανισότητες. Όσον αφορά τώρα τον αγώνα που δίνει η Δημοκρατική Αριστερά, είναι ένας αγώνας δύσκολος. Πραγματικά χρειαζόμαστε και από τους πολίτες της Δράμας και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας ολόκληρης, χρειαζόμαστε τη στήριξη στη Δημοκρατική Αριστερά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, και οι ασκούμενες πολιτικές από την κυβέρνηση και από τα δύο κόμματα που στηρίζουν τώρα την κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουν, γιατί δεν μπορεί να συζητάς για αισιόδοξες πολιτικές όταν έχεις 30% ανεργία και δεν έχεις παρουσιάσει, σήμερα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Μα δεν γίνεται έτσι. Αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα και ανάκαμψη από την κρίση παρουσιάζονται στους κοινωνικούς εταίρους, στα πολιτικά κόμματα, συζητούνται στη Βουλή, συζητούνται στην κοινωνία και επιδιώκονται ευρύτερες συνενέσεις για να μπορέσει πράγματι να ανακάμψει η χώρα και να υποχρεώσεις και την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα να καταθέσουν και αυτές τις προτάσεις τους. Διότι διαφορετικά δεν γίνεται ούτε με προεκλογικά προγράμματα, ούτε με λαϊκισμούς, ούτε με αντιπαραθέσεις αυτού του τύπου να φύγουν αυτά τα πράγματα, να έρθουν κάποια άλλα κτλ. Εδώ χρειαζόμαστε πράγματι να βάλουμε τα χέρια μας στις πληγές μας, στις μεγάλες πληγές που έχουμε κάνει και να πούμε τι ακριβώς θέλουμε από αυτή τη χώρα. Και αυτό θα το βρούμε με συνενέσεις. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δικοματισμός και αντιθέσεις πλέον δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Πρέπει να υπάρξουν αυτές οι συνενέσεις. Εμείς λέμε ότι αυτές οι λύσεις θέλουμε να πάνε σε προοδευτική κατεύθυνση. Και γι' αυτό και όταν αποχωρήσαμε από την τρικομματική κυβέρνηση, αυτά διαπιστώσαμε, ότι τελικά αυτή η προσαρμογή γινόταν σε βάρος της κοινωνίας, δημιουργούσε μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και μεγαλύτερη στασιμότητα στην ανάπτυξη. Και ότι έπρεπε πολύ πιο νωρίς να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές.
όσον αφορά τώρα τη Δράμα, πραγματικά νομίζω ότι και στις περιφερειακές εκλογές ο συνδυασμός που στήριξε και η οργάνωση της Δράμας, στη Δράμα τουλάχιστον, πήγε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα έχουμε έναν πάρα πολύ αξιόλογο υποψήφιο από την περιοχή της Δράμας στο Ευρωψηφοδέλτιο, το Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο, που νομίζω ότι το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έχει συνδέσει και τους αγώνες τους, όχι μόνο τους αγώνες στο Δικηγορικό Σύνολο, αλλά γενικότερα στην Ανεωτική Αριστερά, γενικότερα στα θέματα και τα προβλήματα του νομού και της ευρύτερης περιοχής. Και νομίζω ότι έχετε έτσι, οι πολίτες της Δράμας έχουν μια πολύ καλή επιλογή να κάνουν. Μία Δημάρ που αγωνίζεται πραγματικά για μία Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης και της συνανάπτυξης, για μία διέξοδο από την κρίση με ουσιαστικές προτάσεις σε προοδευτική κατεύθυνση, αλλά με συνενετικές λύσεις για να υπάρξει αυτή η διέξοδο από την κρίση, και με πολύ αξιόλογους υποψηφίους στο Ευρωψηφοδέλτιό της.